σήμερα είναι η 114η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Είμαστε δίπλα στους Έλληνες 180 χρόνια, με μια προϋπόθεση να είναι ασφαλισμένοι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε ασφαλισμένοι. Έχουμε αποθέματα για τις συντάξεις μας 3 ημερών, όταν ο μέσος Ευρωπαίος έχει 1,5 χρόνο. Πληρώνουμε τα διπλάσια από την τσέπη μας, από το μέσο Ευρωπαίο για την υγεία, γιατί ήμασταν ασφάλιστοι. Και μόνο το 16% των σπιτιών είναι ασφαλισμένα σε αυτή τη χώρα που είναι σεισμογενής. Η ασφαλιστική αγορά είναι η ισχυρότερα κεφαλαιοποιημένη αγορά στο χρηματοοικονομικό τομέα. Έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις για φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε να ασφαλιστεί ο Έλληνας πρώτα απ' όλα για το καλό του μέσου συμπολίτη μας, αλλά και για το καλό της χώρας και της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα αυτή τη βδομάδα κατατίθεται το ασφαλιστικό. Είναι κάτι που βοηθάει την αγορά? Το ασφαλιστικό είναι στην σωστή κατεύθυνση ως προς τον πρώτο πυλώνα, αλλά μόνο αυτό, ως προς τον πρώτο πυλώνα. Είπα ότι κεφαλαιοποιητικά δεν έχουμε τίποτα σαν λαό στην άκρη. Δεν μπορεί να είμαστε η μόνη ανεπτυγμένη χώρα που θα λύσει το ασφαλιστικό μόνο με πρώτο πυλώνα. Χρειάζονται κίνητρα για να βάλει ο κόσμος χρήματα στην άκρη, στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα. Και η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να παίξει ρόλο και στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα. Έχω τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ σήμερα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα γεγονός πια που κάθε χρόνο έχει ξεχωριστή σημασία. Η κυβέρνησή μας έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είμαστε στην πρώτη φάση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης τώρα. Θα ακολουθήσει και η δεύτερη φάση. Όσα έχουμε πει προεκλογικά ισχύουν. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει μεγάλη συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στον ασφαλιστικό τομέα, αλλά και γενικά. Πιστεύουμε στην ανάγκη εμβάθυνσης ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα και θα δώσουμε και συγκεκριμένα κίνητρα γι' αυτό. Η ιδιωτική ασφάλεια στην Ελλάδα έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Την έχει ανάγκη η αγορά. Υπάρχει παντού σε όλη την Ευρώπη και πρέπει και εδώ πέρα να αναπτυχθεί περισσότερο. Αλλά θα αναπτυχθεί τόσο περισσότερο όσο πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος έχουμε στη χώρα, όπου καλύπτει βασικές ανάγκες και υγείας και συντεξοδότησης. Η κυβέρνηση σήμερα έχει φέρει σε συζήτηση το ασφαλιστικό. Την Πέμπτη ψηφίζεται. Πώς το σχολιάζετε? Είναι ένα ασφαλιστικό σε μια κατεύθυνση αντικατάστασης λειτουργιών που στην ουσία αφορούν τον πρώτο πυλώνα που λέμε. Με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν έχει έρθει αυτό, αλλά νομίζω ανακοινώθηκε και σήμερα τον κύριο Κυριαρίκη, θα έρθει ως ο νούπο, ίσως και τους επόμενους μήνες. Αλλά για να το πω απλά, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, το 90% που πρέπει να πληρώνει μέχρι 400 ευρώ παραπάνω ετησίως, έχει 400 ευρώ λιγότερα για οτιδήποτε. Μεταξύ αυτών και για την πληρωματική ιδιωτική ασφάλιση. Συνεπώς, είναι μια πολιτική σε μια κατεύθυνση που τελικά δεν θα ωφελήσει ούτε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουμε έναν αρκετά αγώνιμο διάλογο με τους φορείς ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει το σύστημα αγιορικών ασφαλίσεων, θέλουμε να δούμε κατά πόσον η συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου Ασφαλιστικού Φορέα, του ΕΛΓΑ, και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών μπορεί να καταλήξει σε ένα προϊόν το οποίο τελικώς θα είναι ευνοϊκό για τους Έλληνες παραγωγούς. Έχουμε κάνει μια επιτροπή, δουλεύουμε πάνω στην επιτροπή αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για την συνδρομή της στις εργασίες αυτής της Επιτροπής και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά της. Εγώ νομίζω ότι θα παρουσιάσω την τελική θέση της κυβέρνησης, όπως έχω πει, μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Άρα είμαστε στη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση και θέλω να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.